αρέσουν για τις δηλώσεις αυτές, αλλά είναι ειλικρινή. Να κάνει παρέα με τη Γερμανού. Εάν το διαβάσει έτσι. Δηλαδή, αν διαβάσει ένα περιοδικό, θα υιοθετούσε ένα παιδί, ένα μεγαλωμένο, γιατί δεν μπορώ να το μεγαλώσω, δεν έχω το χρόνο, δεν έχω χρήματα και δεν θέλω να πηγαίνω σε παιδικά πάρτι, σου κάνει κάπως. Ναι. Σαν δήλωση, λέξεις αυτές που χρησιμοποιεί. Βλέποντάς το όμως, βλέπεις μια γυναίκα η οποία είναι 100% ειλικρινής. Σημαίνει ότι αυτό το έχει δουλέψει μέσα τη. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέει. Γιατί είναι εγωιστικό. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί... Είναι ειλικρινή και είναι και πολύ ερωτυπάκι. Είναι εγωιστικό όμω να λέω ότι το θέλω την παραγγελιά έτοιμη να μου έρθει στα 18. Δηλαδή καλύτερα θα προτιμούσα να τελειώσει την πρόταξη τη λέγοντα ότι επειδή μου συμβαίνουν όλα αυτά, δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρόνο, δεν θέλω καθόλου ένα παιδί. Συγγνώμη, τι είναι αυτό που θέλω ένα παιδί ούτε μετά τα 18. Ο καθένα λέει αυτό που αισθάνεται και είναι ειλικρινή. Αλλά δεν ήταν ωραίο αυτό το οποίο είπε. Ακούγεται όντω εγωιστικό, ρε παιδιά. Χρόνο δεν τρέχω στο καράτε. Εμένα πάντως μου ακούς ποιος υπεύθυνη στάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι δεν θέλει να πάρει ένα παιδί και να μην μπορεί να κάνει. Προτιμώ αυτή τη στάση παρά αυτές που τα κάνουν και να μεγαλώνουν άλλοι. Συγγνώμη. Αυτό είναι άλλο όμως. Εννοώ άλλους γονείς που τα παρατάνε τα παιδιά εννοώ. Δηλαδή εδώ είναι όλο ωραίο. Να το πει όλο αυτό και να πει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θα έχω ποτέ να πει. Είδαμε ένα ολόκληρο κομμάτι από κάτι που απάντησε. Ναι, δεν το κόψαμε μόνο. Να σου πω κάτι τώρα. Παιδιά, έχουμε τα σγέρα, τι κάτι. Όχι, όχι. Περίμενε λίγο. Όχι. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Εάν το έβλεπες και το διάβαζες σε ένα περιοδικό, σου κάνει κάπως. Λίγο έτσι, λες οι λέξεις. Η γυναίκα συγκινήθηκε. Ακριβώς. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο σίγουρα το έχει σκεφτεί και το έχει δουλέψει μέσα της. Και τι λέει. Αν ήθελε να γίνει μαμά, θα γινόταν ίσως και πιο ενώμενα με δικό της παιδί να περάσει την εγκυμοσύνη κτλ. Λέει ότι έχω από αγάπη και οικονομίες να το δώσω σε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει μόνο του, σε ένα ίδρυμα έχει ανάγκες να σπουδάσει, ένα σπίτι και αγάπη να το δώσω, αλλά λέγοντάς του ότι εγώ είμαι εδώ ένας άνθρωπος που σ' αγάπη, δεν είμαι η μαμά σου. Επειδή, αυτό λέει. Την Κωνσταντίνα μου αυτό την ξέρω, είναι... αλλά το σύντροφό της που είναι εξαιρετικός αρχιτέκτορας, είμαστε και φίλοι και είναι ίδια τυπάκια. Έχουμε κάνει την κουβέντα εσύ. Έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή, γι' αυτό εννοώ ότι είμαστε φίλοι. Έχουμε μιλήσει από κοντά για κάτι παρόμοιο. Λέω το εξής λοιπόν, ότι είναι όλο ωραίο, αλλά πρέπει να τελειώσει. Δεν θέλω παιδί ποτέ στη ζωή μου. Μετά μου κάνει λίγο παραγγελία, μου κάνει λίγο ότι τι θες, θέλω να είναι τόσο ύψιστα και τόσα μάτια, να έχει τέτοιο αυτό. Δεν είναι καθόλου συνέστημα. Είσαι αυστηρός πολύ, είχε συνέστημα η γυναίκα όταν το έλεγε. Μα έκλαιγε στην αρχή, ρε παιδιά, κοπέλα. Είχε συνέστημα όταν το έλεγε. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν ήταν και μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν γενικά ότι είδε γιατί... Δεν το μοντάζ το, μην το μπορεί να κάνω λάθος. Δεν χρειάζεται να το δεις στο μοντάζ. Απλά μια γυναίκα η οποία δεν έχει αποκτήσει δικό της παιδί, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη, αγαπάει τα παιδιά, αλλά συνειδητά λέει, δεν ούτε είπε θα κάνω παιδί για να κάνω, λέει μπορώ να βοηθήσω και να δώσω αγάπη. Γιατί είναι διαφορετικό να μεγαλώνεις ένα μικρό παιδί και να έχεις έναν άνθρωπο να είσαι από πάνω. Στην Αφρική να τρώνε πέντε παιδάκια. Πού ξέρει τι κάνει ο καθένας. Μα τώρα σχολιάζουμε αυτό. Άλλο σου λέει τώρα, Νεσάσα. Άλλο σου λέει. Πού λέει, πού ξέρει αν βοηθάει κανεί κάτι τέτοιο. Άλλο σου λέει. Άλλο σου λέει τώρα, δεν σου λέει. Την αγάπη ο καθένα μα τη δίνει με τον δικό του τρόπο. Και είναι πολύ πιο σημαντικό το να στέλνει φαγητό έτσι όπω το λέει τόσο λαϊκά από το να πάρει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είσαι η οικογένειά του. Μεγαλωμένο έτοιμο. Τι πάνε να πει έτσι. Πολλά βιώματα. Το ξέρει. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία και μεγαλωμένα έχουν την ανάγκη να μπουν σε μια οικογένεια. Όχι αυτό που θέλει να πει. Ότι στα ιδρύματα, στα παιδιά που δίνονται για υιοθεσία, όλοι θέλουν. Τα παιδιά τα μεγάλα τα αφήνουν. Όλοι τα αφήνουν. Οι αιτήσει. Ναι, είναι μόνο για νεογέννητα. Οι αιτήσει είναι περισσότερο για τα πολύ μικρά, για τα νινιά. Για να, ας πούμε, αισθανθεί η οικογένεια ότι ξεκινάει μαζί. Που και αυτό είναι επιλογή, σεβαστή. Το ξέρεις ότι κανείς δεν θέλει να πάρει τα μεγάλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει ζήτηση. Και μένουν στα ιδρύματα τα μεγάλα παιδιά γιατί κανείς δεν τους θέλει. Βέβαια υπάρχουν και συγκεκριμένες συνθήκες για να υιοθετηθούν μεγαλύτερα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τους γονείς που θέλουν να τα υιοθετήσουν. Και να τους γράψουν και την περιουσία και πολλά πολλά. Πολλά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μένουν τα παιδιά μέσα στα ιδρύματα. Καλύτερα να πάνε σε μια οικογένεια παρά να μείνουν μέσα σε ένα ίδρυμα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε το δωράκι που θα δώσουμε την Παρασκευή. Τη δωράρα μας που τρέχει όλη την εβδομάδα, διεκδικείται μία...